και θα φτάσουμε στο 20% οι κατώτεροι σε 1600. Αυτό βγαίνουν. Υπάρχει μία επιβάλληση. Θέλω να δείξω ότι υπάρχει μία επιβάλληση. Βεβαίως, υπάρχει μία επιβάλληση. Το αναγνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Εξαρτάται, όπως σας είπα, από το εισόδημα. Υπάρχει ένα κατώτερο πλαφόν, δηλαδή αν δηλώσεις 0, θα πρέπει να βάλεις 0, γιατί το 20% στο 0 είναι 0. Όχι. Υπάρχει ένας ευχαριστής που το εξαρτώνει από το 80% του κατώτερου μεροκάματου του αναδίκητου εργάτη. Όσο παίρνει σήμερα ο ανειδίκευτος εργάτης, το 80% του πολλαπλασιάζουμε, βγάζουμε ένα νούμερο και επί αυτού θα είναι το κατώτερο. Δηλαδή, βάζουμε μία ασφάλεια προς τα κάτω. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μία ασφάλεια προς τα πάνω, η οποία φτάνει περίπου σε 70.000. Αν κάνεις 100 δηλαδή, το 20% σου βγαίνει ένα νούμερο. Θα μείνει το 20% των 70.000. Δηλαδή βάζουμε δύο όρια ασφαλείας. Και για να καταλάβουμε και ένα άλλο πολιτικό ζήτημα της φορολογίας για να το κλείσω. Τι θα πει φορολογία? Είναι ένα εργαλείο. Αν μια κυβέρνηση, μια κοινωνία πει με δημοψήφισμα, με εκλογές, εγώ σε αυτή την κοινωνία δεν θέλω φτωχούς. Και ταυτόχρονα πει, σε αυτή την κοινωνία δεν θέλω πλούσιους. Πώς θα κάνει χρήση αυτού του εργαλείου? Θα πει, θέλω πλούσιους μέχρι αυθαίρετο τρόπο, 500.000. Αν αγαπητέ μου κύριε Έλληνα πολίτη, βγάλεις 510.000, 90 και 100% εφορία στις 10.000 παραπάνω. Δεν σου επιτρέπω. Γιατί έτσι ως κοινωνία αποφάσισε. Εάν βγάλεις παρακάτω, δεν θα σου πάρω τίποτα. Για να μην σε κάνω φτωχό. Γιατί βάζω ένα πλαφόν. Το αφορούν. Εδώ δημιουργήθηκε ένα ζήτημα πολιτικό και κοινωνικό και οικονομικό και αντιπολιτευτικό και ό,τι θέλετε, και βγήκαν οι αγρότες και φωνάζανε ότι αν κερδίσω 100 θα μας πάρετε το 80% και 78% και φέρετε τέτοια. Πέρα από ότι μαθηματικά δεν ισχύει αυτό. Για δύο λόγους. Δεν μπορείς το ένα ποσοστό που το βάζεις σε ένα ποσό και ένα άλλο ποσοστό να το βάζεις σε ένα άλλο ποσό να το αθροίζεις. Πέρα από αυτό που ήταν προπαγανδιστικό των καναλιών. Αλλά βγήκαν και διάφοροι έξω και το λένε. Εδώ, πέρα από τις απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε στα βασικά πρώτα ερωτήματα, έρχονται και δεύτερα ερωτήματα. Αυτοί οι αγρότες, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά δύο εισόδημα. Το ένα είναι από την πώληση του προϊόντος του, την παραγωγή του. Και το άλλο είναι από τις ενισχύσεις. Διότι έτσι είναι το σύστημα σήμερα στην Ευρώπη. Σε όλους τους αγρότες της Ευρώπης. Καλά κάνει η Ευρώπη και την ενισχύσεις για να στηρίξει το αγροτικό εισόδημα. Γιατί δεν υπάρχει σήμερα αλλαγή σε αυτά τα πράγματα. Η αλλαγή η οποία επιδιώκεται να γίνει είναι με βάση τα δύο πρώτα ερωτήματα. Τι ασφαλιστικό σύστημα θέλουμε, δηλαδή ένα ταμείο ή 1000 ταμεία ή 50 ταμεία. Δεύτερο πράγμα, θα βάζει ο καθένας το ταμείο σύμφωνα με τις δυνατότητές του ή αυθαιρέτως με βάση κάποιες κατηγοριοποιήσεις. Πρέπει να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Η κυβέρνηση λέει, σύμφωνα με τις δυνατότητες του. Και ποιες είναι αυτές οι δυνατότητες, τι λέει η κυβέρνηση, οι δυνατότητες του εργάτη και του υπαλλήλου. Τι παίρνει ένας εργάτης σε ένα σούπερ μάρκετ εδώ, τι παίρνει σε ένα εργοστάσιο εδώ, τι παίρνει σε ένα ιδιωτικό τομέα που εργάζεται. Ένας πάει, δεν ξέρω τι είναι, διευθυντής. Ό,τι να είναι. Το 20%, το 20% θα μας πούνε. Απαλύνουμε βεβαίως αυτή τη διαδικασία για να μας έρθει από εδώ μας το κεφάλι στους αγρότες έτος με το έτος, δηλαδή να το επεκτείνουμε μέχρι το 19, μέχρι το 20, μέχρι το 21. Αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι μια σωστή σκέψη, μια δίκαια σκέψη. Τα νούμερα λίγο πάνω, λίγο κάτω στο τέλος θα βγούνε. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
Εγώ είμαι με την πολιτική και όχι με τους αριθμούς. Κάποιοι προσπαθούν να κάνουν πολιτική μόνο με τους αριθμούς. Αλλά οι αριθμοί έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί έχουν φτιάξει μια ταξικοποίηση της κοινωνίας πολύ αντιδραστική. Και γίνεται η μία τάξη, η μία κοινωνική ομάδα να τα βάζει με τους άλλους πάντα στη βάση των αριθμών. Προσπαθούμε εμείς να εξαλείψουμε αυτά τα φαινόμενα μέσα στην κοινωνία. Να προσπαθήσουμε βοηθώντας τους χαμηλότερους κατά κύριο λόγο ανθρώπους αυτής της κοινωνίας από άποψη εισοδήματος και από άποψη διαβίωσης να τους βοηθήσουμε, αλλά χτυπώντας και μερικούς που κατάφεραν με όποιους τρόπους να βρεθούν ψηλά ως εισοδήματα και ως κοινωνική τάξη ή ως κοινωνικές ομάδες. Αυτά τα βάζω σαν εισαγωγή, γιατί θα ήθελα πάνω σε αυτά τα ζητήματα να γίνει μια συζήτηση, αντιπαραθετική συζήτηση. Όχι αυτό, ναι σε αυτό. Γιατί όχι σε αυτό και γιατί ναι σε αυτό. Έτσι θα βοηθηθούμε και μερικά κενά που πραγματικά υπάρχουν. Όπως, τι θα γίνει με τους αγρότες, είναι όλοι αγρότες οι 700.000. Είναι όλοι στον ΟΓΑ οι 700.000. Όχι. Γιατί είναι τερό επαγγελματίες. Μας συμφέρει να παράγουν οι υπόλοιποι αγροτικό προϊόν ή δεν μας συμφέρει και να το αφήσουμε κενό και να καλυφθεί το κενό από άλλους τρόπους. Είναι τώρα μία σειρά ερωτήματα που συνδέονται και με το ασφαλιστικό, τα οποία όμως έχουν σχέση με την παραγωγική ανασυγκρότηση, που είναι ένα άλλο κεφάλαιο της αγροτικής οικονομίας, της αγροτικής παραγωγής, που είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Και θέλω να πω το εξής, για να προκαλέσω. Ένα στοιχείο, περίπου το 50%, δεν έχει σημασία αν είναι 55, 45 ή 60, 40, σημασία έχει, είναι μεγάλο ποσοστό, παράγεται σήμερα στη χώρα για να έχουμε σχετική επάρκεια, όχι αυτάρκεια, στους μεγάλους αγρότες. Το άλλο παράγεται από τους μικρομεσαίους αγρότες. Επειδή εγώ, σαν γεωπόνος και γενικά σαν αριστερός, δεν είμαι πρώτα με το υποκείμενο, είμαι πρώτα με το προϊόν. Χρειάζεται η κοινωνία στάρι. Είμαι με το στάρι. Και επειδή είμαι με το στάρι, είμαι με αυτούς που παράγουν στάρι. Είμαι με το πορτοκάλι. Είμαι με το μήλι. Γιατί μου χρειάζεται. Είμαι με το βαμβάκι. Γιατί θέλω ρούχα. Και εξ αυτού είμαι με όλη τη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος. Δηλαδή με το υποκείμενο, με τον αγρότη, τον εργάτη, ακόμα και τον επιχειρηματία που συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος. Αυτή την οπτική γωνία. Αφού λοιπόν σέβομαι το προϊόν, θα σεβαστώ και τον παραγωγό του προϊόντος. Ως μέρος της κοινωνίας, αλλά και ως κοινωνία. Συνεπώς χρειάζομαι και την παραγωγή που έχουν οι μεγάλοι και την παραγωγή που έχουν οι μικροί. Τη χρειάζομαι ως κοινωνία. Την ποιότητά τους και την ποσότητά τους. Γιατί με διευκολύνει και σε εξαγωγικές διαδικασίες και σε ενσωμάτωση υπεραξίας και αξίας στην κοινωνία μας. Μας συμφέρει όλους. Πώς θα κρατήσουμε και τους μεν και τους δε? Με το φορολογικό εργαλείο, με το ασφαλιστικό εργαλείο που αναφέρθηκε και θα συζητηθεί, αλλά και με το εργαλείο της προσπάθειας ανάπτυξης και εξέλιξης και ενσωμάτωσης μεγαλύτερης αξίας στον αγροτικό τομέα. Και εδώ υπάρχουν οι δυνατότητες. Αν γίνει, υπόθεση λέω, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει και πάλι από ό,τι θα γίνει, σε αντίθεση με τα προηγούμενα ΠΑ, προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, που τα παλιότερα τα μοιράζαμε Ουγγαρία τα λεφτά και όποιος μπορούσε τα έπαιρνε, στα άλλα που μπήκανε κάποιοι κανόνες, παίρνανε κάποιοι και κάποιοι δεν παίρνανε, προσπαθούμε αυτό το ποσό που υπάρχει να συγκροτηθεί τη στιγμή αυτή, παρόλο ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά, είναι της προηγούμενης κυβέρνησης δυστυχώς, δεν θα έρθει η αναθεώρησή της να γίνει, να τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν και του πρώτου πυλώνα και του δεύτερου κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε και τις δύο κατηγορίες που ανέφερα προηγουμένως, μικρούς και μεγάλους, να τις στηρίξουμε, να μείνουν στην παραγωγική διαδικασία,
για να μπορέσουμε πλέον και το ΑΕΠ να ανέβει, μάλλον να ανέβει το ποσοστό της αγροτικής παραγωγής που είναι μικρό σήμερα εντός του ΑΕΠ, να ανέβει. Αλλά και συνολικά το ΑΕΠ. Σταματάω εδώ γιατί μάλλον είπα πολλά. Ερεθίσματα έδωσα. Ήμουνα πολύ αυστηρός στο ναι όχι για να προκαλέσω. Γι' αυτό το έκανα. Υπάρχουν κενά στην απάντηση. Την περιμένω από εσά και από το διάλογο σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτό. Θα ακολουθήσει ερωτήσεις και διάλογος. Έχω μια πρώτη ερώτηση. Αν θέλετε, ελάτε πάνω να την... από εκεί. Και τοποθέτηση, ναι, εννοείται. Ζητήσαμε και... Όποιος θέλει έρχεται και πάνω. Έχετε το λόγο. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω σε αυτό το ασφαλιστικό που ετοιμάζετε αν υπάρχει θέση συμπληρωματικά για τα επαγγελματικά ταμεία και δεύτερον, εάν θα παίξει κάποιο ρόλο συμπληρωματικά αν οι ιδιωτικοί ασφαλιστικοί. Τρίτο, να πάω να σηκώσουμε το αναδιανομικό σύστημα. Όλα τα προβλήματα να είναι μέχρι σήμερα έχει αποτύχει. Εάν βλέπετε τη δυνατότητα τουλάχιστον σε κάποιες κοινωνικές ομάδες να εφαρμοστεί ένα άλλο σύστημα, παράδειγμα του παρελθόντος. Ευχαριστώ. Αν είναι αυστηρές ερωτήσεις, Sí.
σύστημα ότι αν κάνει αυτή την επένδυση, θα σε σβήσουν από τον ΟΓΑ που παίρνει τη σύνταξή σου. Θα κρατήσει στο ΤΕΔΕ και θα πάρει σύνταξη και θα το αυτό μου λέει. Θα σε σβήσουν από τον ΟΓΑ, θα πα στο ΤΕΔΕ στα 65 ή στα 75. Και θα παίρνει σύνταξη από το ΤΕΔΕ. Επειδή έχω ακόμα την επένδυση και την επένδυση να επενδύω και να δουλεύω. Αυτό πρέπει λίγο να το δούμε. Και καθηγό εκολιώνει λίγο τον κύριο καθηγό και μου λένε επειδή είσαι συνταξιούχο, να πα στη σύνταξή σου. Αυτό για να το δούμε, υπάρχουν άνθρωποι. Σε κάποια ηλικία να σα ρώτησανε και μεγάλο πράγμα είναι να πει γιατί δεν κόψω με τη σύνταξη από τον Λογάκη να πει το χρέο να πληρώνει το 300 το μήνα στο τέταρτο. Είναι σκληρό αυτό. Είναι άδικο. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Εμείς όσοι είναι αγρότες, πάμε σε ένα καυτό θέμα που είναι το κατακύριο επάγγελμα αγρότες. Δεν συμφωνώ καθόλου, μα καθόλου, με το ότι κατακύριο επάγγελμα αγρότες είναι αυτός που τα εισοδήματά του από αγροτική πηγή είναι πάνω από το 51%. Καθόλου δεν συμφωνώ. Διότι αγρότης είναι αυτός που εργάζεται τη γη, που παράγει και που ασχολείται. Αν εμένα πέθανε ο φίλος μου στη Νέα Υόρκη και μάλλον σε ένα ξενοδοχείο στο Μανχάτα, δεν είναι πια αγρότης, τι είναι. Τι είναι από εδώ, διαδοσύνη, τι είναι. Δικηγόρος είναι, άλλαξε επάγγελμα. Μιλάμε για επάγγελμα, όχι για εισόδημα. Κύριε Νίκο, τι κανείς. Αγρότης. Ξέρω. Κατά κύριο επάγγελμα είναι αυτός ο ίδιος. Έχεις όμως άλλη μεταχείριση. Διότι δεν είσαι πλέον κατά κύριο, αν και ασχολείσαι κατά κύριο επάγγελμα. Σε βάση ισότητα αυτό είναι θέμα φορολογικό. Άλλο φορολογικό. Και αυτό είναι να σου πληρώσουν. Αλλά όχι να μην λες ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα. Αν είσαι κατά κύριο επάγγελμα, ελάτε σε βάση ισότητα να φορολογήσετε. Ξέρετε. Το κατανοώ, αλλά το λέω σου. Ο αγρότης και όλο το σύστημα εξαρτάται από το εισόδημα. Μπορούμε να αυξήσουμε το εισόδημα. Όλα βρίσκονται. Ο αγρότης λοιπόν για να αυξήσει το εισόδημα, για να μπορεί να παράγει και να φορολογείται, έχει ανάγκη από κάποιες προϋποθέσεις. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, ούτε ασφάλιση θα μπορεί να πληρώσει, ούτε καταρχήν, ξέρετε, όλοι οι αγρότες όταν ξεκινάει την παραγωγή έχει ανάγκη από κεφάλαιο κίνησης. Δεν το ξέρει. Απλά να αγοράσει τα λιπάσματα, με την ιστορία τα κατατοφυλλιά, τα σπονδικά, το πετρέλαιο, να φτιάξει τα μηχανήματα. Εκείνη τη στιγμή, παλιά, πήγαινα στην αγροτική τράπεζα, την οποία την πήρε ο κύριο Σάλα Τζάμπα, και μου έγραφε στην καρτέλα, καραβία σε πληρώνω τόσο, και σε εδώ το φορολογικό σύστημα, εμένα με φορολογεί, με την φορολογία που έρχεται από το σταθμό, με τεχνίδια. Όσοι δεν έχουν βιβλία, θα πάνε. Ένα λεπτό, μπράβο λοιπόν. Όσοι δεν έχουν βιβλία, λοιπόν, έρχεται λοιπόν ένα που παράγει το τεχνικό, τουλάχιστον. Μικρές ποσότητες. Και επειδή έχει πιο στάδι, το ρεβάζει με τεχνίδια και πληρώνει του κόσμου τα λεφτά. Γιατί έχει πιο στάδι και ένα τεχνίδιο λέει έτσι. Τώρα με τα βιβλία θα το ησυχία, κύριε Παπαρή, σε παρακαλώ λίγο να ολοκληρώσει ο κύριος Καναδιά. Θανάση. Δεν είναι δυνατόν να κάνει τέτοια διάλογο και δεν είναι δυνατόν οι ερωτήσεις και τοποθετήσεις από κάπου του καθένα να περνάνε τον εισηγητή. Δεν έχει σημασία. Είναι ακούνε οι αγώνες και συνεχίζουν. Τι κάνουμε με τους μεσάζοντες. Γιατί μιλάμε για εισόδημα και θέλουμε να διαγνώσεις εισόδημα, αλλά το κοδοφάει ο μεσάζοντας. Τι κάνουμε. Δεν είναι για το Θανάση, μπορείς να συνεχίσεις. Και σε δεύτερο γύρο. Άλλος ερώτηση, ζητήσατε πρώτα. Ένα
μετά αμέσως σε ποιο. Είμαι ο επαγγελματικός σύλλογος Τράξου και παραβρισκόμαστε εδώ στη συζήτηση με μεγάλη ευχαρίστηση ώστε να συμβάλλουμε κι εμείς ώστε να πάρουν τις σωστές αποφάσεις και τα μηνύματα προς την κρατική εξουσία.